στοίχημα του χειμερινού τουρισμού κατακτά η Κρήτη, που αναμένεται να υποδεχθεί Γερμανούς, Ολλανδούς και Βρετανούς τουρίστες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι αεροπορικές πτήσεις προς Ηράκλειο ενισχύονται, καθιστώντας την πόλη και κατ' επέκταση το νησί ως έναν δυνατό τουριστικό προορισμό για τους χειμερινούς μήνες, με 2 εβδομαδιαίες πτήσεις από Φραγκφούρτη προς Ηράκλειο από την Discovery Airlines, ενώ η Transavia διατηρεί τις πτήσεις της για Ηράκλειο από το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Παράλληλα, τουλάχιστον 2 low-cost αεροπορικές εταιρείες είναι πιθανό να προσθέσουν δρομολόγια το χειμώνα από και προς Ηράκλειο, κυρίως από Γαλλία αλλά και Μεγάλη Βρετανία, ενώ παραμένει ανοιχτός και ο προορισμός από το Ηράκλειο προς τη Λάρνακα. Για την Κρήτη, από όσο ξέρω, η από γερμανικής πλευράς ο όμιλος TUI και Altours έχουν προχωρήσει μέχρι 24 Νοεμβρίου τις πτήσεις τους από 4-5 αεροδρόμια από τη Γερμανία. Από νωρίς το καλοκαίρι είχαν εκδηλώσει οι Άγγλοι tour operators την επιθυμία να αφαιρέσουν θέσεις από την υψηλή περίοδο που ούτως ή άλλως ασφικτιά δεν έχουμε τη δυνατότητα και να τις μεταφέρουν στα άκρα της σεζόν. Στην επιμήκυνση της σεζόν ποντάρουν οι ξενοδόχοι με κερδισμένες πόλεις, κυρίως το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, όπου έχει ήδη αποφασιστεί να παραμείνουν ανοιχτά κάποια συγκροτήματα μετά το πέρας του Οκτωβρίου και το παραδοσιακό κλείσιμο της σεζόν. Είναι ένα στοίχημα που το κυνηγάμε χρόνια. Τώρα έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά δεν καρποφόρησαν. Ό,τι δεν πετύχαμε εμείς μαζί με τον κρατικό φορέα, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι μάλλον θα το πετύχει η κλιματική αλλαγή. Με το να έχουμε όλα αυτά τα χρόνια πολύ καλό Νοέμβριο και ήπιο χειμώνα, μπήκαν στον πειρασμό οι tour operators και επιμηκύναν τα προγράμματά τους. Αυτό βολεύει και εμάς και βολεύει και τους tour operator, αλλά και τους πελάτες περισσότερο, διότι οι τιμές αρχή και τέλος της σεζόν είναι πολύ χαμηλότερες από ό,τι στην υψηλή περίοδο. Ένα πακέτο κανονικό, τουριστικό, που θα το πουλάει TUI, θα το πουλάει Altours, θα το πουλάνε διάφοροι tour operators και τα ξενοδοχεία θα είναι ανοιχτά. Λίγα ξενοδοχεία θα μείνουν ανοιχτά, αλλά είναι μια αρχή και οπότε είναι καλό κάθε αρχή και δύσκολη. Πιστεύω ότι αν δεν νεκρώσει η πόλη και ο πελάτης, ο τουρίστας βρίσκει μια ζωντάνια στην πόλη, νομίζω ότι θα πετύχει. Το ξενοδοχείο Αμιράντες του ομίλου Greek Hotel στο Ηράκλειο έχει αποφασιστεί να μείνει ανοιχτό μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου, ενώ το ξενοδοχείο της Plaza Beach House στο Ρέθυμνο θα παραμείνει μέχρι τις 9 Νοεμβρίου και θα ανοίξει εκ νέου αρχές Φεβρουαρίου, δίνοντας ανάσα στην πόλη. Μένουν και στο Ρέθυμνο μερικά ξενοδοχεία μέχρι τις 15 και άλλα μέχρι τις 20 του Νοεμβρίου ανοιχτά. Μη φανταστείτε κανένα τρελό νούμερο, διότι τα ξενοδοχεία της Κρήτης είναι πάρα πολλά. Αυτό φυσικά έχει όφελος για όλη την πόλη, έτσι, για τους επαγγελματίες μεταφορών, για τους ξεναγούς, για τα καταστήματα, για όλους. Για όλους είναι καλό.